Γεια σας φίλοι μου, ξεκινάμε και σήμερα 24 πρώτου 2017 τη ζωντανή μας μετάδοση. Την εθελοντική εργασία, τη μοιρασιά. Θα περιμένω όπως πάντα να μπείτε μέσα για να ξεκινήσουμε το live. Το live event. Περιμένω να μπείτε μέσα. Λοιπόν, για να δούμε, βλέπω ο κόσμος μπαίνει μέσα, να μαζευτούμε για να ξεκινήσω να κάνω τον πρόλογό μου. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για κάνα δύο πραγματάκια που έχω σημειώσει από τις σχέσεις μου με τον κόσμο, από αυτά που μου λένε, για να σας μεταφέρω ορισμένες συνειδητοποιήσεις σχετικά με αυτά που ακούω. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να μιλήσω, φίλοι μου, απόψε είναι η έννοια της δράσης. Έχω ξανααναφερθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τον περισσότερο καιρό πολλοί άνθρωποι θέλουν να συνδεθούν με το φως, με το ανώτερο κομμάτι τους και να κατεβάσουν μια ενέργεια, θα λέγαμε, ανωτέρων δυναστάσεων μέσα τους. Όμως, φίλοι μου, όπως όταν σε ένα αμάξι του βάζουμε βενζίνη αλλά δεν το δουλεύουμε, καταντάει ανώφελο μετά να του βάζουμε και άλλη βενζίνη, γιατί θα μπουκώσει, θα λέγαμε. Έτσι και εμείς πρέπει μέσα μας να αρχίζουμε να καίμε αυτή τη βενζίνη, με την έννοια ότι πρέπει να γίνεται η ροή και ότι αν αυτά τα πράγματα τα οποία μαθαίνουμε σαν θεωρία ή όταν ανοιγόμαστε στα ανώτερα τμήματα δεν καταφέρνουμε να τα φτιάξουμε μέσα σε μία ροή ώστε να γίνεται αυτή η ροή για να μπορούμε να κατεβάσουμε και άλλη ενέργεια και να κάνουμε και άλλες συνειδητοποιήσεις. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα είδος στασιμότητας και πολλοί φίλοι με ρωτάνε για ποιο λόγο έχουν έρθει σε αυτό το είδος στασιμότητας, σε αυτό το είδος λίμπο, θα λέγαμε, σε αυτή την κατάσταση έλους, την οποία βέβαια κατακρίνουν, δεν ξέρουν γιατί συμβαίνει και πολλές φορές ξεκινά να βάζουν και άλλη βενζίνη στο αμάξι αντί να ξεκινήσουν να το τρέξουν. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, καταλάβετε ότι είναι πολύ σημαντικό για εσάς οι οποίοι μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε σχετικά για ποιο λόγο ενώ πηγαίνετε καλά έχετε μείνει, θα λέγαμε, στάσιμοι. Μπορεί να είναι και άλλοι παράγοντες, αλλά ο κύριος παράγοντας είναι αυτός, ότι πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε δράση όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή την ενέργεια την οποία έχετε μέσα σας. Ο καθένας θα κάνει τη δράση του σχετικά με τη δική του ιδιωτική, θα λέγαμε, θέληση και κατά το πόσο και σε τι επίπεδο ο καθένας έχει μάθει να εκφράζει τον εαυτό του. Όμως, από ό,τι βλέπουμε και για τους καιρούς που ζούμε τώρα και βλέπετε πόσο δύσκολη καιρή είναι για τους περισσότερους, οι προκλήσεις έρχονται για να μας βάλουν ακριβώς σε εκείνο το επίπεδο να καταλάβουμε ότι πρέπει, εκτός από τη θεωρία, να κάνουμε και πράξη. Επομένως, στην καθημερινότητά σας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχετε μάθει, έχετε συνδεθεί ή με τα ανώτερα κομμάτια σας τα οποία έχετε συνδεθεί,
πρέπει να τα εκτελείτε σαν δράση, να αρχίζετε να βγάζετε ενέργεια, να συμβαίνει η ροή και αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα σας δώσει ακόμα την ικανότητα να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο για αυτούς που έχουν κολλήσει. Τις περισσότερες φορές, και πάνω σε αυτό το πράγμα πάλι ήθελα να αναφερθώ στην έννοια της προσδοκίας, οι άνθρωποι όταν ξεκινάνε μία δράση έχουν κάποιες προσδοκίες και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως, να καταλάβετε φίλοι μου ότι είναι άλλο πράγμα το να περιμένουμε κάτι να φανεί και άλλο πράγμα να προσδοκούμε συγκεκριμένα σενάρια. Όταν εμείς προσδοκούμε συγκεκριμένα σενάρια, έρχεται η ώρα της απογοήτευσης και πολλοί άνθρωποι, ειδικά αυτόν τον καιρό επειδή είναι κουρασμένοι, απογοητεύονται γιατί περιμένουν πράγματα τα οποία ήδη πριν προσδοκούν. Αλλά για να καταλάβουμε τι σημαίνει προσδοκία, η προσδοκία φίλοι μου είναι εκείνη η κατάσταση, ο οραματισμός, το σύμβολο το οποίο χρησιμοποιεί το μυαλό μας, ο νους μας, το οποίο αντανακλάει μέσα την κατάσταση την οποία εκείνο θέλει να επιφέρει, θα λέγαμε, μέσα μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι προσδοκίες, αν όσο πιο συγκεκριμένες είναι και όσο πολλοί τις περιμένουν, πάνε κόντρα στη δική μας, θα λέγαμε, κίνηση, στη δική μας ενέργεια, να μπορούμε να εκφράσουμε τον εαυτό μας. Δείτε τις περισσότερες φορές που θέλετε να εκφράσετε τον εαυτό σας, οι προσδοκίες σας είναι αυτές που σας σταματάνε. Ενώ άλλες φορές μπορεί να γίνονται κίνητρο, άλλες φορές σας σταματάνε, γιατί υπάρχει ο φόβος της αποτυχίας. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα για αυτόν τον καιρό, για αυτούς τους καιρούς ειδικά που ζούμε τώρα, η φύση μας προετοιμάζει να αρχίζουμε να δρούμε πάνω, θα λέγαμε, στον ενθουσιασμό μας και σιγά σιγά να μπορούμε να είμαστε αποδεκτικοί. Άρα θα σας πρότεινα αντί για προσδοκίες των σεναρίων να έχετε μια αναμονή της κατάστασης. Γιατί η αναμονή της κατάστασης ούτως ή άλλως είναι ένας προσανατολισμός, θα λέγαμε, πάνω σε αυτό που θα θέλαμε να γίνουμε η κατάσταση, χωρίς να ξέρουμε βέβαια με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει. Δεν είμαστε ικανοί να ξέρουμε με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει. Εκεί έρχεται μια εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, που έρχεται από τον ενθουσιασμό μας και την έκφραση των εσωτερικών ενεργειών γιωμένες στο 3D, στις πράξεις μας. Αυτούς λοιπόν τους καιρούς, φίλοι μου, ξεκινήστε να κάνετε πράξη. Ένα άλλο πράγμα που σημείωσα και ήθελα να σας πω είναι μια φράση που έχω γράψει για να θυμάμαι για ποιο λόγο θέλω να σας πω. Έγραψα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αγκαζέ με τον πόνο. Πρέπει να το καταλάβετε ότι περισσότεροι με ρωτάνε για ποιο λόγο έλκουν θέματα ή προκλήσεις οι οποίες ίσως τις έχουν ξαναπεράσει ή ίσως τα έχουν καταλάβει τα μαθήματα και γι' αυτό το λόγο πάλι δυσκολεύουν τη ζωή τους. Πάλι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορώ να απαντήσω, όμως ο γενικός παράγοντας είναι ένας, φίλοι μου, ότι ο πόνος είναι ο εκπαιδευτής σας τόσο καιρό. Είναι, θα λέγαμε, ο δάσκαλος του νηπιαγωγείου που ήσασταν τόσο καιρό. Αυτές τις 6 τάξεις που περάσατε σε εισαγωγικά στο νηπιαγωγείο. Αυτός ο δάσκαλος που λέγεται πόνος, φίλοι μου, έγινε για σας η κινητήριος δύναμη για να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Τον χρησιμοποιούσατε και ήταν το μέγιστο εργαλείο μέχρι στιγμής, το οποίο σας έδινε την κίνηση, το κίνητρο πολλές φορές. Τώρα, μεταπηδώντας, τα λέγαμε, σε εισαγωγικά στο γυμνάσιο, η νέα σας δασκάλα είναι αυτή που λέγεται χαρά. Αυτή όμως ακόμα δεν την ξέρετε. Δεν έχετε αυτό τον αυθορμητισμό, θα λέγαμε. Δεν έχετε αυτή την άνεση και τη φιλικότητα που είχατε με τον παλιό σας δάσκαλο. Οπότε πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τη χαρά καλά και δεν ξέρουν πώς να συνεργαστούν μαζί, στην πραγματικότητα δεν φοβούνται το πόνο, αλλά φοβούνται τη χαρά. Εγκλωβισμένοι πάνω στον παλιό τους δάσκαλο που λέγεται πόνο, όσο και αν λένε ότι θα τον απαρνηθούν, στην πραγματικότητα τον καλάν μαζί τους, γιατί είναι εκείνο το πράγμα που νιώθουν μέσα εκεί η ασφάλεια και τις περισσότερες φορές η ασφάλεια, η φαινομενική βέβαια, που νιώθουν, είναι γιατί τον ξέρουν πάρα πολύ καλά. Είναι γιατί γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Τώρα όμως, φίλοι μου, μπορείτε να αποχαιρετήσετε τον παλιό σας δάσκαλο, να τον ευχαριστήσετε για ό,τι έχει γίνει και να ξεκινήσετε να
Γνωριστείτε με την καινούργια σας δασκάλα που λέγεται Χαρά. Το μάθημα θα είναι διαφορετικό, όμως είναι το επίπεδο σας. Αυτά ήθελα να πω με τον πόνο, ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα φοβάται τη χαρά. Δεν ξέρει ακόμα να χειραγωγήσει τη χαρά. Τον πόνο ξέρει να το χειραγωγήσετε. Γι' αυτό και τον επιλέγετε περισσότεροι. Αυτός ο μικρός πρόλογός μου, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα αναλύσουμε παραπάνω. Απλώς τώρα θα ήθελα να ασχοληθώ με τα δικά σας θέματα και τις δικές σας ερωτήσεις. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το φίλο μας αυτή τη φορά, τον Κώστα, τον Δημάκη από την Κρήτη. Βοηθάει σε ερωτήσεις εδώ πέρα, μου στέλνει τις ερωτήσεις σε μήνυμα. Λοιπόν, για να μπούμε μέσα. Λοιπόν, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Θεοδοσία, γεια σου Έμι. Λοιπόν, να απαντήσουμε πρώτα σε αυτό που είδα εδώ πέρα της Θεοδοσίας, που λέει καλησπέρα. Πώς θα έρθουμε σε επαφή με τον ανώτερο εαυτό και θα παραμείνουμε συνδεδεμένοι μαζί του? Όλο αυτό το πράγμα βοηθάει να σας πω ότι είμαστε πάντα ενωμένοι με τον ανώτερο εαυτό μας. Αυτό που πραγματικά θα ήθελες εσύ να είσαι συνειδητά ενωμένη. Αλλά όταν λέμε συνειδητά ενωμένοι, μην νομίζω ότι είναι κάτι που τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι μπορούν εννοητικά και κάνουν ένα διάλογο ή μόνο τα μηνύματα που έρχονται. Αν καταλάβεις την πραγματικότητα ότι αν είσαι αυτός με σένα σε άμεση σύνδεση, μπορείς να το καταλάβεις μέσω του ενθουσιασμού σου. Ο ενθουσιασμός σου, γενικά το κίνητρο, η συγκίνηση από βαθιά, από μέσα μας, είναι αυτό που μας μιλάει, είχαμε πει και ξαναλέμε, το ανώτερο κομμάτι μας. Είναι αυτές οι οθήσεις που μας στέλνει καμιά φορά, που εμείς περισσότερες φορές δεν τις ακούμε, γιατί είμαστε καρφωμένοι στο μυαλό μας, τα λέγαμε, και στις πεπιθήσεις μας. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές πνίγουμε ορισμένα πράγματα που έχονται βαθαίως. Έτσι λοιπόν, σαν να μην είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί ο άνθρωπος εαυτός σας είσαι εσείς, δεν είναι κανένας άλλος. Ο ίδιος είστε. Το διαχωρίζουμε όμως το πραγματικό αυτό κομμάτι που βλέπει τις πολλαπλές πραγματικότητες με το κομμάτι, θα λέγαμε, το κατώτερο που βλέπει τη μία, τη φυσική. Για να τα διαχωρίζουμε ώστε να μπορούμε να τα καταλάβουμε και μετά να τα ξαναενώσουμε. Άρα μετά έρχεται μια εμπιστοσύνη ότι ό,τι έρχεται βαθαίως, ό,τι βαθιά επιθυμία μας έρχεται, έρχεται από το ανώτερο κομμάτι μας για να μας πρόξει, για να μας πάλι εκεί το οποίο θέλουμε εμείς να εξελίξουμε και να επεκτείνουμε τον εαυτό μας, την εμπειρία μας, ακριβώς για να γνωρίσουμε όλες τις δυνατότητές μας. Πολλές φορές ο άνθρωπος εαυτός μας θα μας στείλει σε πράγματα τα οποία εμείς με το μυαλό μας, όπως είπα και πριν στην πρόλογο, δεν είμαστε ακόμα ικανοί να περιμένουμε λόγω των προσδοκιών και των πεπιθήσεων που έχουμε. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν μας αγαπάει. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, μόλις ηρεμήσουμε, θα λέγαμε, το μυαλό μας και γίνει όργανό μας και αρχίζουμε και το ελέγχουμε, έτσι λοιπόν θα δείτε πως αυτόματα έρχεται εκείνο το κανάλι, θα λέγαμε, και εκείνη την ώρα έχετε αυτή μια παράδοση, μια εμπιστοσύνη στο ανώτερο κομμάτι σας. Θέλω να καταλάβετε ότι ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείτε να μην είστε ενωμένοι με τον ανώτερο εαυτό σας. Όλοι είμαστε ενωμένοι με την πηγή. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε χωρίς να είμαστε ενωμένοι με την πηγή, με το Θεό, με το σύμπαν. Το μόνο που μας λείπει είναι να το εμπιστευτούμε, και το μόνο που μας λείπει είναι να αλλάξουμε ορισμένες πεπιθήσεις αποκοπής. Έτσι λοιπόν, Θεοδοσία, η εμπιστοσύνη έρχεται, παίξε το ρόλο ότι είσαι συνεχόμενα συνδεδεμένος μαζί, και επίσης, αυτό που θέλω να σας πω, φίλοι μου, που πολύ το βλέπω, ακόμα και όταν είστε σε άσχημη δόνηση, πάλι είστε ενωμένοι με το ανώτερο κομμάτι σας. Δεν φεύγετε ποτέ, δεν θέλω να απογοητεύεστε. Αφαιθείτε λοιπόν να κάνετε αυτό που σας ενθουσιάζει παραπάνω, γιατί εκείνη την ώρα, όταν δεν νιώθετε αντιστάσεις, είναι ακριβώς επειδή είστε ένας αγωγός, ένα κανάλι. Κάθε αντίσταση σημαίνει ότι κάτι δεν είναι καλός αγωγός για να περάσει, θα λέγαμε, μέσα το ρεύμα της συνειδητότητας του ανώτερου κομματιού σας. Κάντε αυτό που σας είπα στην αρχή, εκτελείτε δράση, γιατί μετά θα μπουκώσετε. Και όσο και να κάνετε διαλογισμούς, δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο. Ξεκινήστε λοιπόν να δράτε. Ωραία. Προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Η στασιμότητα είναι αποτέλεσμα της κατάκρισης? Λοιπόν, λέει ο Κώστας. Κώστα, τώρα μόλις μίλησα, είναι ένα είδος κατάκρισης λόγω των προσδοκιών. Με αποτέλεσμα, αν
εμείς προσπαθήσουμε κάτι και δεν φέρουμε τα αποτέλεσμα που έχουμε, τις περισσότερες φορές για πολλούς ανθρώπους που είναι κουρασμένοι, λιγοψυχούν και τα παρατάνε. Άρα θα λέγαμε, ο πραγματικός ενθουσιασμός χωρίζεται σε δύο μέρη. Να είμαστε ενθουσιασμένοι για να κάνουμε αυτό που μας ενθουσιάζει συνέχεια. Να είμαστε ενθουσιασμένοι να κάνουμε τον ενθουσιασμό μας. Ζήστε το τώρα περισσότερο. Έτσι, είχα γράψει την άλλη φορά στο blog μου να προεκτείνετε το τώρα. Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι όσο εμείς είμαστε, σε εισαγωγικά, πορωμένοι που λέμε με κάτι, έτσι, είναι φυσικό όταν ξεκινάμε και δράμε, όταν ξεκινάμε και δρούμε, ανεξαρτήτως το τι εμπόδια και προβλήματα έρχονται μπροστά μας, πάονται συνέχεια εμείς μπορούμε και λυζόμαστε και ψάχνουμε καινούργιες καταστάσεις να μπορούμε να φτάσουμε, θα λέγαμε, στο στόχο μας. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα λέγεται επιμονή. Η επιμονή βέβαια μπορεί να είναι και αρνητική, εγωιστική, μπορεί να είναι και θετική. Όταν κάτι προέρχεται, φίλοι μου, από τα βάθη της καρδιάς σας, σας δίνει τόσο ενέργεια που μπορείτε να υπερπηδάτε όλα τα εμπόδια. Ο άνθρωπος που δεν έχει θέληση ψυχής, είναι φυσικό σε κάθε εμπόδιο να τα παρατάει και να αφήνει τα πράγματα μισά. Ένας άνθρωπος που έχει ψυχική θέληση, δηλαδή μεγάλη θέληση με την ψυχή του, θα δείτε ότι όσο περισσότερα εμπόδια περνάει, τόσο πραγματικά εκείνος ενδυναμώνεται και συνεχίζει να κάνει αυτό που η ψυχή του, θα λέγαμε, θέλει πραγματικά. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε μια έκφραση, να είστε ενθουσιασμένοι, δηλαδή να σας ενθουσιάζει να ακολουθείτε τον ενθουσιασμό σας. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα στα μάτια, λέει ο Πάνος. Το συνειδητό ονείρεμα μπορούμε να το βιώσουμε στο 100% και πώς? Φίλοι μου, πρέπει να καταλάβετε ότι το συνειδητό ονείρωμα και το lucid dream είναι δύο καταστάσεις λίγο διαφορετικές. Το συνειδητό ονείρεμα στην πραγματικότητα μπορεί να είναι και μια αστρική προβολή, μπορεί να είναι και ένας οραματισμός, μπορεί να είναι και ένας διαλογισμός. Μπορούμε λοιπόν κάθε φορά που μπαίνουμε στα εσωτερικά επίπεδα μας, στα εσωτερικά πεδία μας, εμείς να ξεκινήσουμε και να ελέγχουμε, θα λέγαμε, τη σκέψη μας. Αυτό είναι ένα συνειδητό ονείρεμα. Δηλαδή τι, να πειράζουμε το όνειρό μας. Δηλαδή να φτιάχνουμε μια πραγματικότητα και να πειράζουμε το όνειρό μας. Θέλω να σας πω ότι η πραγματικότητα, οι συμφωνίες δηλαδή τις οποίες φτιάχνουμε όλοι, λέγεται πραγματικότητα των συμφωνιών ή συμφωνημένη πραγματικότητα. Όταν εμείς μπαίνουμε μέσα μας, φίλοι, τότε οι συμφωνίες φεύγουν οι περισσότερες και λέγεται πραγματικότητα μερικών συμφωνιών. Μέχρι να φτάσουμε τελείως πιο ψηλά εσωτερικά μέσα μας και τελικά να είμαστε οι μοναδικοί που υπάρχει στην πραγματικότητα, ο Θεός της πραγματικότητάς μας. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχει πολλά επίπεδα, έτσι, αναλόγως το πόσο βαθιά μπαίνουμε μέσα μας. Κάθε φορά που εμείς δημιουργούμε μια οπτασία, ένα όνειρο ή οτιδήποτε θέλετε στα εσωτερικά μας πεδία, καταλάβετε ότι αυτό λέγεται το συνειδητό ονείρεμα. Το lucid dream, απ' την άλλη, είναι να ζεις συνειδητά με την έννοια να ξέρεις ότι είσαι σε όνειρο, έτσι, αλλά από την άλλη να μην επιδράς πάνω με την έννοια του Θεού και να τα αλλάζεις, αλλά να ζεις απλά μες στο όνειρο σαν μια δεύτερη ζωή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Χωρίς να χρειάζεται να το επηρεάζεις το όνειρο με την έννοια των μαγικών ικανοτήτων. Απλά να ζεις σαν μια δεύτερη ζωή. Όταν λες να είσαι 100% στο συνειδητό ονείρεμα, ίσως δεν καταλαβαίνω τι λες, αλλά ίσως να εννοείς να κοιμηθείς και να ξυπνήσεις το όνειρό σου. Ίσως αυτό μπορεί να εννοείς. Πιστεύω πάντως σου εξήγησα τις γενικές γραμμές για το τι εννοούμε να ξυπνήσουμε στο όνειρό μας. Και προσέξτε αυτό που θα σας πω, φίλοι μου, στην πραγματικότητα δεν ονειρευόμαστε μόνο όταν κοιμόμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν στην ονειρική κατάσταση ακόμα και στην καθημερινότητά τους πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό λοιπόν θα σου προτείνω, φίλε Πάνο, να ξεκινήσεις να γίνεις πρώτα το πιο εύκολο. Συνειδητός στην πραγματικότητα, όχι στο όνειρο. Και μετά θα σου γίνει πιο εύκολο να γίνεις συνειδητός στην πραγματικότητα. Βλέπετε, το πιο απλό πράγμα είναι να ζούμε σαν τα ζώα. Τα ζώα είναι αγαθά, αλλά είναι συνειδητά στο εδώ και τώρα. Ο άνθρωπος φεύγει στο νου του, στα εσωτερικά του πεδία, πάρα πολλές φορές.
Και αυτό τον κάνει να κοιμάται. Γι' αυτό λέμε ο άνθρωπος είναι σε μισοσυνειδή κατάσταση και δεν καταλαβαίνει τα δεδομένα τα οποία παίρνει την πραγματικότητά του. Του είναι πολύ δύσκολο να είναι στο εδώ και τώρα. Κοιτάξτε από τον εαυτό σας πόσες φορές ονειρεύεστε. Και αν θέλετε λοιπόν να κάνετε συνειδητό ονείρεμα, κοιτάξτε να ελέγχετε τη σκέψη σας. Είναι η αρχή του συνειδητού ονειρέματος. Θα σας βοηθήσει επίσης το να μένετε σε μια πραγματικότητα, είτε στα εσωτερικά πεδία είτε στα εξωτερικά πεδία, να είστε στο εδώ και τώρα. Είτε είστε στα ανώτερα πεδία είτε στα κατώτερα πεδία. Όταν κάποιος εξασκηθεί στα κατώτερα πεδία, δηλαδή στη φυσικότητά μας, να είναι στο εδώ και τώρα, μπορεί να το κάνει και στα εσωτερικά πεδία. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Λέει ο Ιωνάς, γεια σου Ιωνά, διάβασα για την αηζωία, μιας και αρκετές ταινίες έχει γι' αυτό. Τι λες τα μάτια, αηζωία, η ικανότητα να ζεις όσο θέλεις το 3D. Τι να πω παιδιά, σας είπα και την άλλη φορά, η ικανότητα να ζεις όσο θέλεις το 3D. Το θέμα είναι, θες να έχεις έναν υπολογιστή και να το κρατήσεις 20 χρόνια και να μην σου χαλάσει. Αν δεν κάνεις κατάλληλες αναβαθμίσεις και αν δεν φτιάξεις τη μητρική, φίλε μου, δεν ξέρω αν ξέρεις από υπολογιστές, ο υπολογιστής είναι τόσο αργός που δεν σου χρησιμεύει. Άρα προσέχετε αυτά τα πράγματα τα οποία λένε. Μπορούμε να επεκτείνουμε τη ζωή μας και αυτό δεν είναι, θα λέγαμε, άσχημο. Και ειδικά τώρα με τεχνολογία και την νανοτεχνολογία θα μπορούν να μπαίνουν μέσα και με αυτή και την βιοκαλλιέργεια να φτιάχνουν ορισμένες όργανα, οστά, έτσι και να μπούμε στη βιοτεχνολογία, θα λέγαμε. Την οποία με την νανοτεχνολογία θα μπορούμε να φτιάξουμε ακόμα και υπερεγκεφάλους, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα, που θα λειτουργούν σαν υπολογιστές, ήταν συνδεμένοι με υπολογιστές, και το σώμα μας θα μπορούμε το βιολογικό, θα λέγαμε, να το κρατήσουμε παραπάνω στη ζωή με μερικούς τρόπους. Όμως, αν η φύση δεν μας δίνει εκείνο το πλαίσιο να μπορεί να αναβαθμιστεί ο άνθρωπος, καταλαβαίνεις ότι θα μέναμε στάσιμοι, θα λέγαμε. Άρα μαζί με την εξέλιξη εξελίσσονται οι ενέργειες και τα αρχέτυπα τα οποία φτιάχνουν το σώμα μας. Έτσι λοιπόν φίλε μου, καταλαβαίνω ότι επειδή εμείς ζούμε σε εισαγωγικά για μερικούς λίγα χρόνια, βέβαια, γιατί οι άλλους μπουχτίζουν τη ζωή και άλλοι είναι λίγα αυτά που περάσανε, καταλαβαίνω το κίνητρό σου για να πεις να μπορούσε να ζήσω 20 χρόνια παραπάνω. Φαντάσου όμως να ζεις 20 και 40 χρόνια σαν γέρος και τι είναι να ξαναζείς μια ζωή, θα λέγαμε, σαν νέος ή να κάνεις ένα reverse στην ηλικία. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και ένα reverse να κάνουμε στην ηλικία, το 3D που ζούμε, που υπάρχει σε πολλά επίπεδα το 3D, έτσι, εμείς το λέμε 3D και εννοούμε το φυσικό κόσμο, έτσι, γιατί και στα εθερικά πεδία που υπάρχουν, 3D ζωές ζουν όλοι. Δεν μπορούν να ζουν ζωή αν δεν τα βλέπουν 3D, έτσι, δεν μπορούν να έχουν δει κοινή πραγματικότητα. Λοιπόν, απλά λειτουργούν τόσο πολύ συνδυσιακά, σαν συνδυσιακά όντα, παρά τόσο σαν βιολογικά όντα, έτσι. Λοιπόν, όσο εμείς ανεβαίνουμε στα εθερικά τμήματα και αρχίζουμε και κινούμε την ύλη κατ' επιλογή, γιατί είναι πιο λιγότερη η νόμη, θα λέγαμε, όπως τα εθέρια πλάσματα, ο καθένας σε εκείνα τα επίπεδα παίρνει την εικόνα την οποία θέλει. Αν ξυπνήσει ο άνθρωπος σε αυτά τα επίπεδα, ακόμα δεν έχει φτάσει η ώρα, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν καταφέρει, να ζει δηλαδή συνειδητά στα εθερικά επίπεδα, εκεί πέρα θα παίρνει ακριβώς τη μορφή που θέλει. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, σε ορισμένους σε εισαγωγικά παραδείσιους εταιρικούς κόσμους της γης, πολλά όντα συνειδητά, όπως αυτοί που λέμε οι Ascending Master και τα υπόλοιπα, μπορούν να κρατηθούν εκεί πέρα πάρα πολύ καιρό, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, και να κρατήσουν το σώμα της αρισκίας τους ή τη μορφή της αρισκίας τους, καθώς εκεί είναι πολύ εύκολο να αλλάξεις, θα λέγαμε, την ύλη, να κάνεις ένα shape shifting πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε μιλήσει για το shape shifting, πώς γίνεται λοιπόν εδώ πέρα, όταν το αντιλαμβάνονται μερικοί άνθρωποι. Είναι γιατί μπαίνουν στα εσωτερικά πεδία τους, στην πραγματικότητα, ασκούν μια πραγματικότητα συμφωνίας με το άλλο άτομο, με 2-3 άλλα άτομα, και νομίζουν ότι ο άλλος στην πραγματικότητα κάνει shape shifting, ενώ το shape shifting γίνεται στο νου τους όλων. Άλλωστε τι γίνεται και από το νου, τα πάντα στο νου γίνονται μέσα. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση, λέει ο Σάκης. Καλησπέρα, η ενέργεια μπορεί να μας μπουκάρει τα τσάκρας, μάλλον να μπλοκάρει, θέλει να γράψει, αν δεν διοχετεύουμε.
Στην πραγματικότητα, είτε το πεις στα τσάκρα, είτε το πεις γενικά, ναι φίλε μου, μπορεί. Αλλά δεν είναι η έννοια το να μπουκώσει τα λέγαμε τα τσάκρα. Εγώ σας το είπα έτσι για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Κάθε φορά που θέλουμε εμείς να ασκήσουμε με την πραγματικότητα ένα κύκλωμα, έτσι, πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει αυτή η ενέργεια που μας έρχεται κάπου να διοχετεύεται. Είναι φυσικό ότι δεν μπορείτε να χωράτε περιόριστη ενέργεια. Πρέπει να γίνετε κανάλι, να γιώνεστε κάτω. Γι' αυτό λοιπόν είναι ακόμα και στα τσάκρα θα λέγαμε ότι κατά μία έννοια μπορούμε να τα πούμε μπουκώσει. Στην πραγματικότητα τα τσάκρα όταν δεν λειτουργούν είναι υποσμένα μπλοκαρίσματα που δεν αφήνουν την γήινη θα λέγαμε ενέργεια να ενωθεί με την κοσμική. Κάθε φορά που η ενέργεια μπαίνει από το κεφάλι από πάνω που λέγαμε ξέρω εγώ έτσι κατεβαίνει η κοσμική ενέργεια η εθερική και η άλλη ενέργεια έρχεται από κάτω θα λέγαμε η γήινη. Αυτές οι δύο εκεί που ενώνονται δημιουργούν το ύψος της κουνταλίνη και αυτό σημαίνει που είναι εστιασμένη η συνειδητότητα ανάλογα το πνεύμα και την ύλη. Μέσα στην υποδημιουργική μας στήλη λοιπόν, εμείς το έχουμε φτιάξει με την έννοια λοιπόν του υδράργυρου, σαν το θερμόμετρο που όσο ανεβαίνει η φωτιά, ανεβαίνει, έτσι και εμείς το να παίρνουμε την ενέργεια της γης και τη μεταφράζουμε, την μετατρέπουμε μέσα μας, φεύγουν τα μπλοκαρίσματα και αρχίζει να διαπερνά, θα λέγαμε όλα τα τσάκρα. Άρα λοιπόν είναι άλλο το μπλοκάρισμα και άλλο το μπούκωμα έτσι, της ενέργειας της οποίας λέω εγώ. Εγώ μιλάω για την ενέργεια, θα λέγαμε, σε στήλη της συνειδητότητας, της οποίας κατεβάζουμε όταν είμαστε ενωμένοι με τα κομμάτια μας, όταν είμαστε κανάλι. Υπάρχει μια μικρή διαφορά, όχι ότι δεν υπάρχει σχέση με αυτό που είπες φίλε μου, αλλά υπάρχει μια μικρή διαφορά που ελπίζω να σου έδωσε να καταλάβεις. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Σεξουαλική απελευθέρωση ή υποτροπιασμός, λέει ο Κώστας. Εδώ, φίλε μου, Κώστα, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση που κάνεις. Γι' αυτό θα πιω λίγο έτσι να... τσάι να βρέξω τα χείλια μου, γιατί... Σεξουαλική απελευθέρωση είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε όλοι. Ο υποτροπιασμός είναι όταν κατρακυλήσουμε από τα πολλά τα βήματα που έχουμε κάνει. Κάθε φορά όλοι οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουμε ότι η ψυχή του καθενός έτσι, μπορεί να έχει διαλέξει να πέσει σε ορισμένα σκοτάδια. Μερικά σκοτάδια έχουμε την ικανότητα να βλέπουμε λίγο και να βλέπουμε το φως από πάνω σαν να μπαίνουμε βαθιά στη θάλασσα και άλλα σκοτάδια χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους είναι πήγανε πολύ βαθιά και δεν είχαν την επαναφορά. Όχι δεν θα την έχουν, αλλά δεν είχαν την επαναφορά. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι ανάμεσα στο φόβο μην χαθείς και στην απελευθέρωση που σημαίνει βρίσκω τα όνειρά μου, τα άκρα μου θα λέγαμε ή βρίσκω τις επεκτάσεις μου, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος ασκεί θα λέγαμε ένα ρίσκο πάντοτε. Αυτό το ρίσκο έτσι όσο πιο απομακρυσμένοι θα λέγαμε είμαστε από το κέντρο μας, την καρδιά που σημαίνει όπως είπαμε την κάρα του Δία, που σημαίνει στην πραγματικότητα από το στεφάνι θα λέγαμε, το στέμμα του εθέρα μέσα μας, δηλαδή θα λέγαμε το πιο εξωτερικά αλλά και το πιο εσωτερικό κομμάτι μας, αυτό εννοούμε καρδιά πάω όταν μιλάμε, δεν εννοούμε το όργανο καρδιά που βαράει, αλλά εννοούμε το κέντρο μας. Όσο μακριά από το κέντρο μας λείπουμε φίλοι μου, τόσο δεν ξέρουμε και την αιτία. Οπότε κάνουμε πράγματα χωρίς να ξέρουμε την αιτία και τα αποτελέσματα λοιπόν που βρίσκουμε δεν τα κρίνουμε αναλόγως, τα λέγαμε, ώστε να παίρνουμε την κατάλληλη αξία. Η σεξουαλική απελευθέρωση στην πραγματικότητα είναι να μπορούμε να φύγουμε από τις πεποιθήσεις εκείνες τις οποίες δεν μας αφήνουν να εκφράσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο. Ακόμα και όταν αυτό σημαίνει ότι ακόμα δεν έχουμε μάθει και θέλουμε να κάνουμε το λάθος για να μάθουμε. Η σεξουαλική λοιπόν απελευθέρωση είναι να φύγουμε από τα ταμπού. Τα ταμπού είναι για τα να αναγνωρίζουμε. Τα ταμπού είναι για να τα δουλεύουμε. Τα ταμπού είναι για να τα γνωρίσουμε. Δεν είναι για να κλειστούμε μέσα τα ταμπού. Βλέπετε ο κόσμος επειδή λόγω άγνοιας δεν ήξερε τι σημαίνει αμαρτία, δεν ήξερε τι σημαίνει λάθος, δεν ήξερε τι σημαίνει ψυχή ίσως, δεν ήξερε για ποιο λόγο ορισμένα πραγματάκια, αλλά το μόνο που ήξερε ήταν ότι μπορούσε να χαθεί, θα λέγαμε. Λοιπόν, είναι φυσικό ότι όταν εμείς
θέλουμε να έχουμε ένωση με τον εσωτερικό εαυτό μας, πρέπει να κρατάμε, θα λέγαμε, αυτό το σκηνή, το μύτο της Αριάδνης, για να μπορούμε να έχουμε την επαναφορά. Όταν εμείς πηγαίνουμε να πολεμήσουμε το Μινόταυρο, θα λέγαμε, ή να βρούμε το εγώ μας, ή να το... τους δαίμονές μας, θα λέγαμε, καταλαβαίνετε ότι σημασία πάντα έχει η επαναφορά πίσω. Οι δαίμονες, φίλοι μου, στην πραγματικότητα είναι ορισμένοι μηχανισμοί, ορισμένες δονήσεις που έχουν φτιαχτεί για να μας δίνουν συγκεκριμένες καταστάσεις της συνείδησής μας. Εμείς πρέπει να είμαστε από πάνω και να τις λειτουργούμε σαν εργαλεία. Άρα λοιπόν, ακόμα και η ίδια ελαγνία μπορεί να γίνει εργαλείο για να μάθουμε εμείς την αγνότητα. Έτσι λοιπόν, μια σεξουαλική απελευθέρωση, όταν γίνεται και συμβαίνει σε μορφή ντοκιμαντέρ και από καρδιά, έχει πάντοτε την έννοια του να γνωρίσω τον εαυτό μου μέσα από τον άλλον και μέσα από τον σύντροφό μου και μέσα από όλες τις σχέσεις τις οποίες κάνω. Αυτό σημαίνει σεξουαλική απελευθέρωση. Δεν είναι μόνο μια αγαλίωση και ένα βόλεμα και μια ειδονή. Η σεξουαλική απελευθέρωση, όπως κάθε απελευθέρωση που μπορούμε να κάνουμε, βασίζεται πάνω στην έννοια του να μάθουμε τον εαυτό μας και όχι να κάνουμε πράγματα επειδή πριν μας απαγορεύα να κάνουμε κάτι άλλο ή επειδή είχαμε ένα κίνητρο να μοιάξουμε κάπου ή επειδή οτιδήποτε έχει ο καθένας στο μυαλό του. Όλα επιτρέπονται όταν συμβαίνουν από την καρδιά και όταν συμβαίνει από την καρδιά κάτι σημαίνει αγαθότητα και όταν είναι κάποιος αγαθός θέλει να μάθει. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, να κάνετε το οτιδήποτε θέλετε απλά με την έννοια να αγαπάτε τον εαυτό σας και να είστε στο κέντρο σας. Και τι σημαίνει να αγαπάω τον εαυτό μου? Εδώ θα σας πω άλλο ένα κλειδί για να καταλάβετε στην πραγματικότητα τι σημαίνει να αγαπάω τον εαυτό μου. Αγαπάω τον εαυτό μου σημαίνει να ξέρω τις αδυναμίες μου και τη δύναμή μου. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε αυτό. Αυτό θα σας δώσει μια συσταγωγικά ασφάλεια του να ξέρετε μέχρι πού και τι μπορείτε να κάνετε ώστε να έχετε την επαναφορά και να μην χαθείτε μέσα σκοτάδια της ασυνειδησίας. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πολλές ψυχές θαραλέες ή κουτρουβαλώντας, τα λέγαμε, κατρακυλάνε σε πολλά σκοτάδια, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν δίνεται ευκαιρία να ξαναγυρίσουν πίσω. Όμως, αν το δούμε από ανθρώπινη πλευρά και καταλάβουμε ότι σαν μέτρο σύγκρισης είναι ο άνθρωπος και η ανθρώπινη ζωή που έχουμε και επειδή δεν θέλουμε να τη χαραμίσουμε, γιατί όλοι μιλάμε για επόμενες ζωές, αλλά θα λέγαμε στην πραγματικότητα, δεν τις βιώνουν όλοι και δεν βιώνουν όλη την αιωνιότητα. Θα ήταν καλό λοιπόν μέσα να πλένουμε τα πόδια μας όσο θα λέγαμε είναι το κρεβάτι μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει απελευθερωθείτε, ζήστε σαν ντοκιματέρ, αλλά να ξέρετε μέχρι που είναι οι δυνατότητές σας. Θα μου πείτε στα μάτια, είναι δυνατόν να το ξέρουμε άμα δεν το δοκιμάσουμε? Όχι, θα λέγαμε δεν είναι δυνατόν. Αλλά από την άλλη, έτσι και δουλέψτε με μια εσωτερική εργασία, με όλα αυτά που περνάτε, θα δείτε ότι ενώ πολλοί κολλάνε σε ορισμένα πράγματα, εσείς θα περνάτε μέσα από εκεί πέρα. Η εσωτερική εργασία είναι ένα βοήθημα για να σας δίνει εκείνη την δυνατότητα να μπορείτε να έχετε την επαναφορά, την ένωση με την καρδιά σας. Όταν εμείς, φίλοι μου, ενωνόμαστε με το κέντρο μας, πάβουν να υπάρχουν τα ελαττώματα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Στην πραγματικότητα, όλοι οι άνθρωποι θέλουμε το ίδιο, κατά βάθος. Όλοι θέλουμε αγάπη, όλοι θέλουμε έρωτα, όλοι θέλουμε συντροφικότητα, όλοι θέλουμε φροντίδα. Των Ελλήνων οι ανθρώπινες αρετές είναι υψηλές ενεργειακά και εκβαθέως μέσα μας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αν θέλουμε να γίνουμε ανθρώπινα όντα, πρέπει λοιπόν να αγιώσουμε ή συνειδησιακά να ενωθούμε μέσα μας με τις αρετές και όχι με τις κακίες. Οι κακίες είναι εξωτερικές, γι' αυτό και στις κακίες μας όλοι διαφέρουμε στην πραγματικότητα. Άλλος μπορεί να θέλει λοιπόν άλλα πράγματα και άλλος να θέλει άλλα και να μην μπορούμε να συνοηθούμε και να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν λέω κακίες, καταλαβαίνετε με τα ελαττώματα, τον ελαττωμένο εαυτό μας. Όταν μπαίνουμε εσωτερικά όμως, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες επιθυμίες. Να το καταλάβετε αυτό. Όλοι έχουμε τις ίδιες επιθυμίες. Γι' αυτό πολλές φορές οι δάσκαλοι που μιλάνε δεν είναι ότι πάνε να σώσουν τον κόσμο. Ή ότι κουράζονται και τα λένε και άλλες φορές και άλλες φορές. Ή του λέει ο καθένας, καλά, εσύ θα μου πεις τι θέλω. Ο δάσκαλος σας βλέπει εσωτερικά και βλέπει την ψυχή σας. Και βλέπει πιο βαθιά και ξέρει τι θέλει. Γιατί αυτό που θέλει, αυτό θέλετε. Όλες οι ψυχές θέλουν το ίδιο. Στον εξωτερικό κόσμο όμως, στην προσωπικότητα, είναι φυσικό λοιπόν κάθε ψυχή να έχει ένα διαφορετικό δρόμο.
Όταν όμως εμείς μπαίνουμε μέσα μας εσωτερικά, κάθε άνθρωπος συλλαμβάνει την έννοια και την αξία της αρετής. Μόλις οι άνθρωποι έταξαν να γνωρίσει τις αξίες και καταλάβει λοιπόν την έννοια, την πραγματική των αρετών μέσα της και καταλάβει τη συνέπεια της κακίας και τη συνέπεια της αρετής, θα λειτουργεί σαν τον Ηρακλή. Δεν θα ψάχνει το βόλεμα, δεν θα ψάχνει το τίρλι τίρλι, αλλά θα ψάχνει πραγματικά να φτάσει στο μέγιστο που μπορεί εκείνος, ώστε να το γιώσει στην ανθρωπότητα, στους διάφορους άλλους, το λέγαμε, εαυτούς του. Έτσι θα έρθει η βασιλεία των ουρανών στη γη. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Πες μας, λέει ο Τζορτζ, πες μας δύο λόγια για τη γιόγκα, την κουνταλίνη γιόγκα και τα μάντρα. Κοιτάξτε λοιπόν φίλοι μου, εγώ δεν μπορώ να πω πάρα πολύ ειδικά πράγματα, γιατί δεν είναι ότι έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και να έχω όλες τις ορολογίες. Ξέρω ότι η γιόγκα σημαίνει δρόμος και ο γιόγκι είναι αυτοί που εκτελούσαν ένα πνευματικό δρόμο. Παρ' όλα αυτά, η κουνταλίνη γιόγκα και η γιόγκα και χάθα γιόγκα και ανάσες και ιστορίες μετά είναι όλες πρακτικές που ο καθένας μπορεί να επιφέρει, θα λέγαμε, στον εαυτό του. Η κουνταλίνη γιόγκα, σας είπα και το άλλο βιντεάκι που το ανέλησα λίγο και έχω κάνει και άλλα βιντεάκια, είναι η ένωση σχετικά με την, εκείνη την πρακτική την οποία να ανεβάσουμε μέσα μας την έννοια της κουνταλίνη, με την έννοια να δουλέψουν η τροχή, οι δίσκοι, τα τσάκρα, οι πύλες μας, ώστε να αρχίζουν να παίρνουν παραπάνω δεδομένα από την πραγματικότητα και τη διάσταση το κάθε ένα που είναι, και με την ένωση μετά των τσάκρα μας να ενωθούν τα πυρά της συνειδητότητας και να δημιουργηθεί ένα κανάλι. Και αυτό το κανάλι να μας δίνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 επίπεδα στη στιγμή συνειδητότητας. Αυτό λοιπόν λέγεται σαν ένα rainbow body, με την έννοια ένα ουράνιο τόξο σώματος, με την έννοια ότι η ψυχή μας αρχίζει και φυγκοβολεί χώρια από το άσπρο και στα 7 επίπεδα εκδήλωσης. Στα 7 χρώματα της ήρυδας, τα λέγαμε, υποτίθεται με τις 7 ακτίνες δημιουργίας, υποτίθεται ότι εμείς μετά έχουμε επίγνωση και συνειδητότητα και στα 7 επίπεδα του ολικού εαυτού μας. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει η κουνταλίνη. Όταν καταφέρετε λοιπόν εσείς συνειδησιακά και ενωθείτε με το πνεύμα σε όλα τα επίπεδα, και όχι μόνο θα λέγαμε στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο, αλλά φτάσετε μέχρι και τη βιολεκτή και τη βιολετή ακτινοβολία, τότε λοιπόν θα μπορείτε να βλέπετε, θα λέγαμε, σε όλη την οκτάβα δημιουργίας. Και έτσι λοιπόν κάθε τι για εσάς θα έχει 7 επίπεδα συνειδητότητας για το αναλύσετε και θα έχετε 7 ματιές πάνω σε κάθε πράγμα. Αυτή είναι η πραγματική έννοια, γιατί είμαστε πολυδιάστατα όντα. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα που κάθε νους, αναλόγως στη σχολή και αναλόγως στην άγνοια και αναλόγως στην παραπληροφόρηση, έχει φτιάξει, έχει διαχωρίσει και έχει φτιάξει πρακτικές, με ανάσες, ιστορίες, τίνα τ' άλλο και τα υπόλοιπα, όλα αυτά είναι κομμάτια ώστε να συμπληρωθεί αυτό το πράγμα που σας λέω, φίλοι μου. Εγώ σας μιλάω πάντα για την ουσία. Δεν θέλω να μπαίνω πιο εξωτερικά στη διάσπαση που δημιουργούν οι νόες, γιατί ο καθένας έχει το δικό του δρόμο και επειδή έχει το δικό του δρόμο, τόσο έχουν φτιαχτεί τόσες πεποιθήσεις και πρακτικές για να υπάρχουν και στα μέτρα του καθένα ανάλογα να βρει το δρόμο του και να ενωθεί με το πνεύμα. Λοιπόν, προσέχετε όμως, θα σας πω για άλλη μια φορά, πρέπει κατά τη δική μου έννοια να μπορείτε να βλέπετε τις πιο ολοκληρωμένες διδασκαλίες και όχι τις διδασκαλίες που βγήκανε για να δοθούν στην ανθρωπότητα πριν 2.000 χρόνια. Η ουσία είναι η ίδια, αλλά οι πεποιθήσεις, το νοητικό σας, το συμπαθητικό σας, το συγκινδυακό σας, ακόμα και το αισθηκτόδες κέντρο σας, δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλιά και δεν χρειάζεται να πάρετε τις ίδιες μοιήσεις όπως πέρανε παλιά. Παλιά οι άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι ζούσαν πάρα πολύ με τα σύμβολα, γιατί το νοητικό τους δεν είχε επεκτατήσει αυτό το πράγμα. Είχαν πέσει μια κατάσταση, θα λέγαμε, ζώου, και ήταν αγράμματοι. Και δεν μπορούσε να φύγει, θα λέγαμε, εύκολα η γνώση και να μεταδοθεί. Τώρα που έχουμε την τεχνολογία, τώρα που έχουμε το νοητικό μας πιο διευρυμένο, τώρα που έχουμε φτάσει εκείνα τα επίπεδα, δεν χρειάζεται να κάνετε πρακτικές 2.000 χρόνων πριν. Μπορείτε πολύ πιο εύκολα με διάφορες κατανοήσεις, θα λέγαμε πιο εύκολες, που να μην έχουν τόσες πολλές, θα λέγαμε, πρακτικές και σε εισαγωγικά
πειθαρχίες να μπορείτε να φέρετε αυτή τη διδασκαλία στην καθημερινότητά σας. Γιατί κάθε διδασκαλία, σε κάθε χώρα που βγαίνει και αναλόγως της δονής που έχει κάποια φυλή εκεί πέρα, έτσι, βγαίνει αναλόγως λοιπόν τη χρονογραμμή και αναλόγως τη φυλή, ώστε να μπορούν εκείνοι οι άνθρωποι που ζουν από εκεί πέρα, εκείνο το συγκεκριμένο DNA να ενεργονοποιηθεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο όπως εμείς λοιπόν είμαστε Έλληνες και έχουμε την ελληνική θα λέγαμε μυθολογία, έτσι, που μιλάει για άλλα πράγματα, υπάρχει και η χριστική θα λέγαμε συνείδηση που βγήκε συγκεκριμένα εκεί στο Ισραήλ και από εκεί πέρα και άλλα πράγματα. Αν και όλες λένε το ίδιο, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο βουδισμός με τον χριστιανισμό θα λέγαμε είναι η ίδια πρακτική. Το ένα είναι μια εγωκεντρική θα λέγαμε κατάσταση, ο βουδισμός, που επειδή υπήρχε σε εκείνες τις συγκεκριμένες καταστάσεις, παύλα φυλές, παύλα μέρη, παύλα DNA, ήταν το πιο εύκολο κάποιος άνθρωπος εκείνη την εποχή να αναβαθμιστεί αφαιρώντας το εξωτερικό περιβάλλον και αφοσιώντας τον εαυτό του μέσα στη δική του θα λέγαμε αναβάθμιστη. Ο χριστιανισμός, παραδείγματος χάρη από την άλλη, είναι πολύ πιο κοινωνική γιατί δουλεύει μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε. Επίσης και η αρχαιολινική μύηση που υπάρχει, βλέπετε ότι περνάει για να αναπτύξει λίγο παραπάνω, θα λέγαμε, το ανώτερο διανοητικό. Άρα μπορεί κατά βάθος όλα να οι θρησκείες, να λέγαμε ότι είναι χάντρες πάνω στο κολλέ, θα λέγαμε, που φοράει έτσι, ο κόσμος, αλλά είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό σας λέω ότι βρείτε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα και θα έχετε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Έτσι. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ο Τζορς. Λέει λοιπόν και ευθυμία. Το κέντρο μας είναι η καρδιά. Ο νους λέει που βρίσκεται. Ευθυμία. Θέλω να καταλάβεις ότι ο νους βρίσκεται εστιασμένος στον εγκέφαλο και ότι η καρδιά που λέμε είναι ο νους που βρίσκεται ο πιο εσωτερικός, έτσι, που αντανακλάει θα λέγαμε στο κέντρο μας. Και επειδή η καρδιά είναι ανάμεσα στο νου και ανάμεσα στο ένστικτο, θα μπορούσαμε λοιπόν να το πούμε με άλλα λόγια για να το καταλάβεις καλύτερα. Θα λέγαμε ότι στο πάνω μέρος του κεφαλιού μας είναι το διανοητικό και στο κατώτερο μέρος είναι το ενστικτόδες. Και στη μέση θα λέγαμε ότι είναι η καρδιά. Με αυτή την έννοια λέμε τώρα την καρδιά κέντρο. Από την άλλη, επειδή η καρδιά σαν όργανο και το συμπαθητικό μας σύστημα μας φέρνει τις δονήσεις που εννοούμε σαν συναισθήματα και αισθήσεις, σε πάση περιπτώσει, μέσα μας, τη συγκίνηση τη λεγόμενη, η συγκίνηση είναι εκείνο το αποτύπωμα που μας δίνει ακριβώς, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το μόνο αληθινό, αλλά εκείνη την ώρα η εμπειρία της συγκίνησης μας δείχνει που εμείς ακριβώς δονούμαστε πάνω σε κάποια συγκεκριμένη συχνότητα. Τώρα, όσο μιλάμε για το νου, γιατί τα πάντα στον κόσμο του Matrix είναι ύλη, είναι νοητική ύλη, όσο μιλάμε για το νου, όσο πιο εξωτερικά μιλάμε για το νου, λέμε ο νους, όπως το ξέρουμε, ή το διανοητικό, ή η σκέψη, και όλα αυτά τα πράγματα. Και όσο πιο εσωτερικά πηγαίνουμε προς ψυχή, έτσι, η νοητική ύλη που μεταφράζεται σε ψυχική ύλη, αλλά στην πραγματικότητα πάλι είναι ένα είδος νοητική ύλη, θα λέγαμε, ή ψυχική ουσία, τότε λέμε καρδιά, και ότι πάμε στην καρδιά. Κατάλαβες λοιπόν. Πιστεύω να σου δώσω να καταλάβεις. Σε περίπτωση που τα λέω γρήγορα, ξαναβάλεις το βιντεάκι αργά-αργά, να τα ακούσεις με τι λέω, γιατί είναι φυσικό έτσι να μην μπορείς να με παρακολουθήσεις άμα μιλάω γρήγορα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Ο Ανδρέας. Λοιπόν, η υγείωση, λέει ο Αντρέας, είναι καλύτερα να είναι φυσική ή απλά μέσω διαλογισμού. Ερωτηματικό. Συνεχίζει, αλλά θα απαντήσω εδώ. Ο διαλογισμός, βλέπουμε, δεν είναι υγείωση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πριν το είπαμε ότι όταν εμείς είμαστε υγειωμένοι, είμαστε το εδώ και τώρα. Γι' αυτό σας καλούν πολλές φορές να κάνετε σεξ, να φάτε, να τρέξετε, να κινηθείτε. Για να είστε στο εδώ και τώρα. Κάθε φορά που κάνετε διαλογισμό, δεν είστε στο εδώ και τώρα. Έτσι, θα το καταλάβουμε αυτό. Γιατί την σεξουαλική απελευθέρωση τον ονομάζει σκοτάδι. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Δεν είπα ότι η σεξουαλική απελευθέρωση είναι σκοτάδι. Είπα ότι σκοτάδι είναι κάθε τι που κάνουμε μηχανικά. Και είπα ότι η σεξουαλική απελευθέρωση είναι το πρώτο βήμα. Αν κατρακυλήσεις, λέω, και κάνεις μετά μηχανικότητα, χωρίς να κάνεις ντοκιμαντέρ, χωρίς να βρεις τον εαυτό σου, αλλά απλά επαναλαμβάνεις χωρίς να ξέρεις γιατί επαναλαμβάνεις,
μόνο και μόνο επειδή ακολουθάς μια ειδονή, φίλε μου, αυτό λέγεται σκοταδισμός. Όταν είσαι μηχανικός και ότι αυτό που κάνεις δεν το καταλαβαίνεις. Συνεχίζουμε. Δεν είναι και αυτό ένα μοίρασμα και μια δυνατή ενέργεια που μπορούμε να κατευθύνουμε? Φυσικά και είναι, και τώρα το εξήγησα. Δηλαδή, καλύτερα να είμαστε ξυπόλοιποι, παραδείγματος χάρη. Αυτό εννοώ, φυσική. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αν θες να το κάνεις ξυπόλοιπος, δηλαδή με παπούτσια, αυτό φίλε μου δεν το κατάλαβα. Αλλά πες με πτώση, πλάκα κάνω, χιούμορ κάνω. Τελευταία ερώτηση δεν την κατάλαβα. Σου έδωσα τις απαντήσεις, έτσι. Προχωράμε παρακάτω. Να ακούτε προσεκτικά αυτά που λέω, φίλοι μου, για να μην καταλαβαίνετε λάθος. Λοιπόν, λέει η Παρασκευή, αλλά παρακαλώ να τα γράφετε όχι σε προσωπικά μηνύματα, γιατί γεμίζει εδώ πέρα η οθόνη και δεν βλέπω τίποτα στο τέλος, γιατί είναι πάρα πολλά. Να τα γράφετε στο προφίλ. Λέει λοιπόν η Παρασκευή, πώς μπορούμε να βάλουμε σε τάξη τα μέσα μας, αλλά και τη ζωή μας. Έχω πει και άλλες φορές ότι για να έρθει η τάξη μέσα μας, πρέπει να πηγαίνουμε σε χώρους όπου να υπάρχει τάξη έξω από μας. Να συνηθίζει η ενέργεια, το μάτι σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό, ώστε να η εξωτερική πειθαρχία να μας φέρει μέσα και τη δική μας. Ένας άνθρωπος που θέλει να έρθει σε τάξη πρέπει να ζει εξωτερικό περιβάλλον σε τάξη. Αυτό να το βοηθήσει πάρα πολύ. Είτε λέγεται ένας δάσκαλος, είτε λέγεται στρατός, είτε λέγεται μια πειθαρχία, είτε λέγεται μια εργασία, είτε λέγεται μια οικογένεια. Κάπου δηλαδή να αφαιθεί, να οδηγηθεί, να μπει κάτω από ορισμένους, θα λέγαμε, πρόγραμμα και νόμους. Και να καταλάβει την έννοια της τάξης. Από την άλλη, μόλις εννοήσει την αξία της τάξης και την εδραιώσει μέσα και αρχίζει λοιπόν και συνειδητά διαλέξει την τάξη, τη συνειδητότητα δηλαδή στην πραγματικότητα, γιατί αυτό σημαίνει τάξη και χάος σημαίνει αταξία, τότε φίλοι μου εκείνος ο ίδιος θα είναι τάξη και δεν θα τον νοιάζει να είναι σε ένα περιβάλλον με αταξία, γιατί όπου και να πηγαίνει αυτός θα δημιουργεί τάξη ο ίδιος, θα εκπέμπει την τάξη, θα εκπέμπει τη συνείδηση, θα εκπέμπει το Θεό, θα εκπέμπει την κοσμοτέλεια, την ομοτέλεια. Άρα στην πραγματικότητα, μέχρι να βρείτε τάξη, να πηγαίνετε σε μέρη τα οποία έχουν τάξη. Μέχρι να βρείτε αρμονία, να πηγαίνετε σε μέρη που να είναι αρμονικά. Και μόλις μέσα σας δημιουργηθεί η αρμονία και μόλις μέσα σας γίνετε εσείς οι ίδιοι αρμονικοί, τότε εσείς οι ίδιοι θα φεγκοβολάτε αρμονία στους άλλους. Τώρα, συγκεκριμένα, πιο πολύ συγκεκριμένα, δεν μπορώ να αναλύσω. Αυτό θα το βρεις μόνος σου, τι σε τραβάει, ενθουσιασμό σου να κάνεις Παρασκευή. Λοιπόν, λέει ο Ανδρέας, ποιος μυητικός δρόμος ανταποκρίνεται καλύτερα στο 2017 κατά την άποψή σου? Φίλε, την άποψή μου την κρατάω για τον εαυτό μου σχετικά ποιο μυητικό δρόμο εγώ θα διάλεγα. Γιατί δεν είμαστε το ίδιο, οπότε δεν παίζει ρόλο να σου το πω. Κατά τη δική μου άποψη, αν ήμασταν το ίδιο, θα ακολουθούσε αυτά που λέω εγώ. Αλλά το θέμα δεν να σου πω εγώ. Το θέμα είναι να δεις εσύ τι να κάνεις, έτσι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω κάτι γενικό. Ο καλύτερος μυητικός δρόμος, κατά τη δική μου άποψη από την αρχή και το έχω αναφέρει πάρες φορές, είναι η ίδια σας η ζωή. Αλλά επειδή εσείς δεν ξέρετε να την αποσυμβολήσετε τη ζωή σας, πάτε σε άλλες σχολές για να μάθετε τη σχολή της ζωής. Αυτό είναι το πιο σύγχρονο και το πιο παμπάλαιο, παράλληλα που σας λέω, έτσι, είναι η τέλεια σχολή. Η πιο παλιά και η πιο σύγχρονη. Η ίδια σας η ζωή. Η ίδια σας η ζωή. Αυτή είναι η πιο μυητική σχολή που υπάρχει, θα υπάρχει και υπήρχε. Λοιπόν, για να δούμε. Κώστα, από ό,τι βλέπω δεν στέλνεις άλλα. Okay. Δεν υπάρχει άλλο, για να δούμε πως έχω κάτι άλλο να σας πω. Λοιπόν, έχω γράψει πράγματα να φταίνε άλλες φορές να μιλήσουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε άλλα 10 λεπτά, θα σας πω, φίλοι μου, τώρα μια πρακτική που ήθελα να σας πω την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για τον ήλιο και για τη σελήνη.
Θα σου πω μια πρακτική που κάνω εγώ και συγκεκριμένα άτομα και τώρα, λόγω των καταστάσεων που ζούμε, θα σας δώσω αυτή την πρακτική για να την κάνετε, θα λέγαμε, όλοι σας. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, απλά χρειάζεται όταν υπάρχει μια καθαρή ατμόσφαιρα, όταν υπάρχει ο ήλιος από πάνω μας και τον βλέπετε και ορατά τον ήλιο και έχει καθαρό ουρανό, εκείνη την ώρα που το βλέπετε ψηλά να φεγκοβολεί, καθίστε κάπου ήρεμα, συγκεντρωθείτε και νιώστε ότι υπάρχει μια ακτίνα που φεύγει από τον ήλιο και έρχεται στο δικό σας ηλιακό πλέγμα. Μόλις λοιπόν αυτή η ένωση επιτευχθεί νοητικά, αφήστε να γεμίζετε με όλα αυτά τα φωτόνια και σιγά σιγά θα αρχίσετε να νιώθετε, να γεμίζετε μέχρι να νιώσετε ότι λάμπετε εκείνη την ώρα και ότι είστε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ήλιου κι εσείς. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτούς τους δύο ήλιους, τον δικό σας ήλιο και τον ήλιο ψηλά, αφαιθείτε λοιπόν να νιώσετε ότι η συνείδησή σας αρχίζει και μεταφέρεται και ανεβαίνει από αυτή την νοητική, θα λέγαμε, ακτίνα στο άστρο ήλιος. Μόλις νιώθετε ότι ανεβαίνετε και φύγετε και νιώσετε ότι είσαστε ο ήλιος, τότε συλλάβετε από εκεί πέρα πάρα πολλές, θα λέγαμε, κατευθύνσεις που μπορείτε να στείλετε τον οραματισμό σας. Η πρώτη κατεύθυνση είναι αυτομάτως να ξεκινήσετε να κοιτάξετε προς τα κάτω και να νιώσετε ότι είστε μια άλλη ακτίνα παράλληλη με τη δική σας, θα λέγαμε, στην αρχή και να ξεκινήσετε να πάτε σε ένα αγαπημένο πρόσωπο που εσείς έχετε έτσι στο ίδιο γεωμετρικό, θα λέγαμε, πλαίσιο και πλάτος της γης, το οποίο φέγγει ο ήλιος. Αφαιθείτε να νιώσετε ότι είστε μια ακτίνα συνειδητότητας εκείνη την ώρα που ξεκινάει από το άστρο πηγή και φεύγει και πηγαίνει και πέφτει πάνω ακριβώς στο ηλιακό πλέγμα μια νέου αγαπημένου προσώπου σας. Σιγά σιγά λοιπόν αυτή την ευλογία θα μάθετε να την κάνετε και θα νιώσετε ότι είστε και άλλη ακτίνα, θα νιώσετε ότι είστε πολλές ακτίνες και μετά σιγά σιγά θα αρχίσετε να ευλογείτε μέσω του ήλιου και της συνείδησης όλους τους ανθρώπους που θέλουν να συλλάβουν το φως και να φωτιστούν με την έννοια της συνειδησιακής τους ανάπτυξης. Κάθε φορά λοιπόν, όντα, θα λέγαμε σαν και εμένα που το κάνω πρακτική πολύ καιρό, θα μπορείτε μέσα από αυτή την έννοια να ενωθείτε κάθε φορά που βλέπετε τον ήλιο με τον αγαπημένο σας πρόσωπο, έτσι. Κάθε φορά που βλέπετε τον ήλιο θα μπορείτε να στέλνετε ευλογίες σε όλους και επίσης, μόλις κάνετε αυτή την πρακτική, και στο τέλος πάλι θα ξαναγυρίσετε στο σώμα σας, θα κάνετε μια έννοια ευγνωμοσύνης έτσι, στο άστρο πηγή, θα λέγαμε, που μας δίνει τη ζωή και τη συνειδητότητα στο ηλιακό μας σύστημα. Αλλά μπορείτε μετέπειτα, φίλοι μου, μόλις ασχοληθείτε με αυτό το πράγμα και το κάνετε πρακτική μέσα σας, να μπορείτε μέσω του ήλιου να ενωθείτε και με άλλες οντότητες μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Γιατί μέσα στο ηλιακό μας σύστημα ο ήλιος είναι, θα λέγαμε, καρδιά. Ο ήλιος είναι το κέντρο. Ο ήλιος είναι η διασταύρωση που από εκεί πέρα μπορείτε να μιλήσετε, θα λέγαμε εισαγωγικά, να επικοινωνήσετε με όλες τις παράλληλες εισαγωγικά κομμάτια της συνειδητότητάς σας ή άλλα όντα τα οποία μπορούν να υπάρχουν σε άλλα επίπεδα σε όλους τους πλανήτες που γυρίζουν γύρω, θα λέγαμε, από το άστρο ήλιο το δικό μας. Αυτά βέβαια είναι για πιο αναπτυγμένα άτομα, καθότι ίσως να θέλουν μερικοί να προχωρήσουν και να στείλουν και εκεί τις ευλογίες, τη συνείδηση, την ένωση και την επικοινωνία. Όμως, για αρχή σας είπα, ξεκινήστε να το κάνετε την μέρα όταν νιώθετε ωραία, όταν νιώθετε αυτή την ευγνωμοσύνη, όταν νιώθετε να θέλετε να μοιραστείτε έτσι μέσω του ηλίου, σαν ένας δορυφόρος, να ανεβαίνει η ακτίνα σας και να κατεβαίνει, στην αρχή σε μερικά συγκεκριμένα άτομα και μετά σε όλους τους ανθρώπους, είτε είναι φίλοι, είτε είναι ξένοι, είτε είναι εχθροί, είτε είναι καλοί μας σύμμαχοι. Αυτή την πρακτική σας τη δίνω για να την κάνετε σιγά σιγά και καταλάβετε ότι οι παγκόσμιοι ιδεολογισμοί, έτσι όπως δίνονται στην ανθρωπότητα, δεν δουλεύουν. Γιατί ένας παγκόσμιος διαλογισμός πρέπει να γίνεται όχι την ίδια ώρα, αλλά πρέπει να γίνεται, θα λέγαμε, την ώρα εκείνη που έχουν, παραδείγματος χάρη, 11 η ώρα ή 12 η ώρα, ο κάθε ένας στο δικό του region, θα λέγαμε, στη δική του υποδεσία. Έτσι, 24 ώρες θα υπάρχει ένας συνεχόμενος διαλογισμός. Φίλοι μου, αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Στο κανάλι μου θα ανεβάζουμε τα πράγματα. Τις Κυριακές έχουμε ξεκινήσει σεμινάρια. Μπορείτε να έρθετε από κοντά, να μπείτε σε ένα κύκλο, να ακολουθήσετε μερικά σεμινάρια από κοντά.
ως την επόμενη εβδομάδα εύχομαι δύναμη εσωτερική και ειρήνη σε όλους σας.